Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα τηλεόρασης. Σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Λιβύης έχει προκαλέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης και της Τουρκίας. Ακόμη ανησυχούν για την ασφαλή μετάβαση των παιδιών στο δεύτερο γυμνάσιο Πεύκων οι γονείς, καταγγέλλοντας τα ελλειπή μέτρα προφύλαξης για την μετακίνηση των παιδιών. Πάμε όμως να δούμε όσα βρέθηκαν σήμερα στην επικαιρότητα. Σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τη διεθνή κοινότητα για τις προκλήσεις της γειτονικής χώρας απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή. Ανήσυχοι εμφανίζονται επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης στο ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Αναστατωμένοι και σε απόγνωση είναι οι γονείς των μαθητών του δεύτερου γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Οικαιών στη Θεσσαλονίκη με τη μη ασφαλή μετακίνησή τους από και προς το σχολείο. Ζευγάρι που διέμενε σε ξενοδοχείο σε χωριό της Κασάνδρας στη Χαλκιδική κατήγγειλε πως εντόπισε μέσα στο δωμάτιό του κρυφή κάμερα παρακολούθησης που κατέγραφε τις προσωπικές του στιγμές. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο την υπογραφή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι τα σύνορα έχουν χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο και πως η γεωγραφία δεν αλλάζει αν κάποιος παραχαράσει τους χάρτες της. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια ομιλία εφόλης της ύλης, ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε πως η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία, ενώ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση και στην αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία με φόντο την κλιμάκωση των απειλών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και την εκμίσθωση της ΑΟΣ της Λιβύης στην Τουρκία για έρευνες για υδρογονάνθρακες. Γαλανό όμως θέλουμε και τον ουρανό στις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Γιατί αν κάτι με κάνει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αισιόδοξο είναι ότι το δηλητήριο των λόγων της τουρκικής ηγεσίας δεν φτάνει τελικά στους λαούς. Έλληνες και Τούρκοι είναι φίλοι που θέλουν να ζουν και να προκόβουν ειρηνικά. Ξέρουν ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει αν κάποιος παραχαράσει τους χάρτες της. Ξέρουν οι λαοί μας ότι οι συνθήκες είναι για να τηρούνται. Ξέρουν ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται με ρητορικά πυροτεχνήματα. Η Ελλάδα, κατά συνέπεια, περιμένει την άλλη όχθη του Αιγαίου στο δρόμο της λογικής και της ειρήνης. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας τη συμπαράστασή του στη χώρα αυτή, αλλά και στην ενεργειακή κρίση και το κύμα ακρίβειας που μαστίζει την Ευρώπη. Να υποβαθμίσει τη σημασία της ξεκάθαρης καταδίκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη, επιχειρεί η Άγκυρα, με το Υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει άνευ σημασίας τις αντιδράσεις Βρυξελών και Αθήνας. Αγνοεί τις αντιδράσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία αξία και σημασία για την Τουρκία. Η αντίρρηση που εκφράζεται σε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα σε δύο κυρίαρχα κράτη δεν συνάδει ούτε με το διεθνές δίκαιο, ούτε και με τις βασικές αρχές του ΟΗΕ. Οι προσπάθειες της Ελλάδας να σφετεριστεί τα νόμιμα δικαιώματα όχι μόνο της χώρας μας αλλά και της Λιβύης με τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της για τη θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές που έχει εκδώσει άδειες δεν θα αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διεθνές δικαστικό όργανο για να σχολιάζει ή να δικάζει συμφωνίες μεταξύ κυρίαρχων τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, καλούμε τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπερβαίνουν τα όρια και τις εξουσίες τους και να σεβαστούν την κυριαρχία και την ισότητα των κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο προβλέπει την ανάπτυξη διμερούς επιστημονικής, τεχνικής, τεχνολογικής, καθώς και νομικής, διοικητικής και εμπορικής συνεργασίας σε ξηρά και θάλασσα στον τομέα των υδρογονανθράκων.
Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον διεθνολόγο Θράσο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Ευτυχίδη, βλέπουμε λοιπόν θύελλα αντιδράσεων, όπως ήταν λογικό μετά την υπογραφή ουσιαστικά του τουρκολιβικού μνημονίου, της συμφωνίας αυτής που ουσιαστικά επιτρέπει, και αυτό θα μας πείτε εσείς, αν πραγματικά επιτρέπει τις γεωτρήσεις και την εκμετάλλευση μέρους του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί αυτή είναι η απορία που μας έρχεται στο μυαλό. Εάν είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εάν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας. Η συμφωνία όπως υπογράφηκε με αναφορά στο μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 δεν μπορεί παρά να είναι παράνομη. Όπως γνωρίζετε, το μνημόνιο που είχε υπογραφεί τότε ανάμεσα στον Σάρατ και τον Ερντογάν που δημιουργούσε ουσιαστικά τα θαλάσσια σύνορα, καθόριζε τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, δεν έχει επικυρωθεί ούτε καν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ούτε καν από το Λευκό Κοινοβούλιο. Επομένως, θεωρείται παράνομο. Και εκεί ακριβώς έρθει και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σαφέστατα είπε ότι μια συμφωνία που στηρίζεται στο μνημόνιο του 19 παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, και εννοεί φυσικά και της Ελλάδας αλλά και της Αιγύπτου. Δεύτερον, δεν μπορεί να δημιουργήσει νομικές συνέπειες για αυτά τα κράτη. Και τρίτον, δεν συμμορφώνεται με το δίκτυο της θάλασσας. Το δίκτυο της θάλασσας που δεν αποδέχεται να σημειώσει η Τουρκία. Η Λιβύη είναι μια περίεργη κατάσταση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει κυβέρνηση Μπέιμπα, είναι αυτή που υπόγραψαν χθες τη συμφωνία, της οποίας τους όρους όμως ακόμη δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει καθορισμός περιοχών ελέγχου. Υπάρχει και η κυβέρνηση Μπασάγια στο Τομπρούκ, ο οποίος Μπασάγια όμως, να θυμίσω, είναι αυτός που υπέγραψε το μνημόνιο του 19. Βέβαια, το Κοινοβούλιο της Λιβύης έχει από χτες θεωρήσει την συμφωνία ως μη υπογραφήσα. Να θυμίσω ότι η υπάρχουσα κυβέρνηση, η οποία είναι αποδεχτή από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, έχει ολοκληρώσει τη θητεία της εδώ και ένα εκτάμινο περίπου, και απλά δεν έχει βρεθεί η φόρμουλα που θα επιτρέψει να πάει η Λιβύη σε καθολικές εκλογές. Κύριε Ευτυχίδη, ωραία όλα αυτά που αναφέρουμε και πολύ σωστά, αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει διστάσει να μην προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και οι αποφάσεις που παίρνει δεν συνάδουν πάντα με αυτό, και ούτε αυτά που διαμηνύει εδώ και καιρό με την προκλητικότητα την οποία παρουσιάζει μας δείχνουν τέλος πάντων ότι πορεύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και είδαμε και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να προχωράει σε αυτή την προκλητική δήλωση ότι ό,τι πιστεύουν οι Βρυξέλλες και η Ελλάδα δεν έχει καμία σημασία, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε να θέλει να ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που λέει κιόλας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι νομοθετικό όργανο που θα πει τι είναι παράνομο και τι νόμιμο. Κοιτάξτε, η Τουρκία θα μπορούσε να έχει δίκιο όσον αφορά στην κριτική μιας συμφωνίας μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών, όπως λέει. Από τη στιγμή που θα υπήρχε αυτή η συμφωνία, τηρούσε τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Ότι παρεμβαίνει η διεθνές κοινότητα, ένας διεθνής οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τρίτες χώρες όπως η Ελλάδα και η Αίγυπτος, φυσικά παρεμβαίνουν γιατί υπάρχει παράβαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε. Η Τουρκία στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει τον τρόπο να πιέσει, ώστε να το έχει κέρδη, είτε παίρνοντας τα αμερικανικά F-16 που θα επιτρέψουν ουσιαστικά στον Ερντογάν να συντηρήσει ένα αφήγημα για τις διεθνείς του σχέσεις. Δυστυχώς για τον Ερντογάν, δυστυχώς για την κυβέρνηση της Τουρκίας, δεν τον πιστεύουν πια ούτε στο εσωτερικό της Τουρκίας. Εκεί είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Άρα, κλείνοντας και για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα στη κουβέντα μας, εσείς θεωρείτε ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο, να μην αισθανόμαστε, εν πάση περιπτώσει, ότι κινδυνεύουν αυτές οι περιοχές από τις γεωτρήσεις οι οποίες εκ πρώτης όψης ήταν αυτά που συμφωνήθηκαν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει πρώτα να δούμε για ποιες περιοχές αφορούν οι γεωτρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, αν σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνονται περιοχές όπου υπάρχει θαλάσσια δικαιοδοσία ή υφαλοκρηπίδα δικιά μας. Τρίτον, ποια, με δεδομένο ότι οι τουρκικές εταιρείες, η ΦΑΟ,
αλλά και οι Μπότας δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνες τους να προχωρήσουν αυτή τη στιγμή σε γεώτρηση, αν θα υπάρξει άλλη δυτική εταιρεία που θα συμπράξει μια τέτοια παράνομη ενέργεια και μετά θα μπορέσουν να σχολιάσουν. Η εκτίμηση προς το παρόν είναι η Τουρκία με κάθε τρόπο προσπαθεί να απειλήσει τη χώρα μας, δημιουργώντας υβριδικές απειλές. Η υβριδική απειλή είναι αυτό το μνημόνιο, η υβριδική απειλή είναι το μεταναστευτικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο στόχος τους είναι σαφής. Είναι μια συγκυριαρχία και στην διαχείριση στο Αιγαίο. Η Ελλάδα από την πλευρά της απαντάει αυτή τη στιγμή με απόλυτη ψυχραιμία, απόλυτα λογικά και νομικά τεκμηριωμένα. Και εδώ πιστεύω ότι είναι το κλειδί. Μάλιστα. Από την άλλη, οι διεθνείς συνθήκες δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση μια ανάπτυξη στην περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Ευτυχίδη, να σας ευχαριστήσουμε για το σχόλιο σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Και εγώ. Να σας ευχηθούμε και καλή συνέχεια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στο ίδιο ύφος. Συντονισμένες ήταν οι κινήσεις της Τουρκίας για να φτάσει στην υπογραφή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας είχε συνάντηση νωρίτερα με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και μεταξύ άλλων συζήτησαν για το θέμα των F-16. Πάντως και το Λιβικό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία αυτή. Εξαιρετικά έντονη ήταν η κινητικότητα πριν από την υπογραφή της νέας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν και του Επικεφαλής Συμβούλου της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχήμ Καλίν. Οι δύο σύμβουλοι είχαν συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη και στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, οι τομείς συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και οι διαδικασίες ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ειδησιογραφικού δικτύου DHA, το οποίο επικαλείται το γραφείο του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας, ο Καλίν έθεσε στο συνομιλητή του το θέμα των F-16. Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Ερντογάν έδωσε εντολή στους υπουργούς του να φύγουν για τη Λιβύη, όπου υπογράφτηκε νέα συμφωνία για την εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων σε περιοχές της Μεσογείου. Πολυπληθής αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Τουρκίας με επικεφαλή τον Υπουργό Εξωτερικών Μελβούτσα Βούσογλου βρέθηκε στη Λιβύη για επίσημη επίσκεψη κατόπιν εντολής του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου και υπογράφτηκε συμφωνία των δύο κυβερνήσεων για τους υδρογονάνθρακες. Μετά το μνημόνιο Άγκυρας και Τρίπολης για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα στις δύο χώρες που παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, πλέον γίνεται το επόμενο βήμα, αν και είναι ακόμα ασαφές το ακριβές περιεχόμενο της νέας τουρκολιβικής συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες. Η Αθήνα βρίσκεται επιποδός για το ενδεχόμενο η συμφωνία αυτή για τους υδρογονάνθρακες να προβλέψει ότι η Τουρκία θα εκμισθώνει τη Λιβική ΑΟΣ για έρευνες. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας και το Κοινοβούλιο της Τρίπολης ανακοίνωσε πως δεν την αναγνωρίζει. Όπως μεταδίδει ο λιβικός ιστότοπος The Libya Update μέσω αλλεπάλληλων αναρτήσεών του στο Twitter, το Λιβικό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Με δεύτερη ανάρτηση, εξηγεί πως η συμφωνία αυτή απορρίπτεται από το Κοινοβούλιο ως παράνομη, καθώς δεν διαθέτει την έγκριση του Λιβικού Νομοθετικού Σώματος, δηλαδή του Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφορικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας που επιχειρεί υλοποίηση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου για τη χρήση ΑΟΖ. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή με όλα τα νόμιμα μέσα και με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στέλνει μέσα από ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης και Τουρκίας στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα έχει προβεί σε οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της με την Αίγυπτο, συμφωνία
Ιαπωνία, η οποία έχει συναυθεί με σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο τη θάλασσα. Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί, όπω ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο τη Θάλασσα, δικαίωμα ipso facto et ant initio σε υφαλοκρηπίδα, η οποία ελήψη διμερού συμφωνία ορίζεται με τη μέση γραμμή. Τέλο, επισημαίνεται ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019 είναι παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο. Ω εκ τούτου, ουδή έχει κανένα δικαίωμα να το επικαλείται. Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο εντείνονται οι διπλωματικέ επαφέ με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σαμ Μεχσούκρι, ενώ αναμένεται να μεταβεί την ερχόμενη Κυριακή στο Κάιρο. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών σε λίγη ώρα πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρέσβη George Τζούνι για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη. Τώρα πάμε να αλλάξουμε σελίδα. Όλο ένα και αυξάνονται οι φωνές που ισχυρίζονται πως θα υπάρξουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στη χώρα μας, με τους καταστηματάρχες να χαρακτηρίζουν αυτό το μέτρο καταστροφικό, αφού όπως ισχυρίζονται το ακραίο αυτό σενάριο, αντί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, θα οδηγήσει σε καταστροφή προϊόντων. Ανήσυχοι εμφανίζονται επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης στο ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Αν και η κυβέρνηση διαστόματος των καθήλων αρμόδιων υπουργών δεν αφήνει ανοιχτό τέτοιο ενδεχόμενο, εν τούτης το ακραίο αυτό σενάριο δεν φαίνεται να απουσιάζει από το τραπέζι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Κομισιόν για μείωση κατανάλωσης ρεύματος. Θα ήθελα να δοθεί προσοχή σε οποιαδήποτε σκέψη της διακοπής ρεύματος για μισή ή για μια ώρα θα δημιουργήσει πολλά παράπλευρα έξοδα και βέβαια θα δημιουργήσει και ένα μεγάλο κίνδυνο ως προς το κομμάτι των τροφίμων για την δημόσια υγεία. Όπως λένε επιχειρηματίες στη Βεργίνα τηλεόραση, το ακραίο αυτό σενάριο, αντί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, θα οδηγήσει σε καταστροφή προϊόντων, σε ενδεχόμενη καταστροφή ή ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό και τελικά θα αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις άκρος κοστοβόρο. Σίγουρα τεράστιο πρόβλημα αν θα είναι ώρα αιχμής. Και θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι από πριν για να μπορούμε να κανονίζουμε και εμείς με τους πελάτες και να κανονίζουμε και εμείς τις παραγγελίες μας. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε και κάθε τέτοια απόφαση θα πρέπει να είναι σίγουρα όχι ώρα αιχμής της εστίασης. Γενικότερα σας βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο? Αν θα είναι, εδώ μας έχουν κλείσει 6 μήνες με κρατική εντολή. Το να κλείσουμε μισή ώρα ή μία ώρα, σίγουρα πάλι δεν μας βρίσκει και σύμφωνος, αλλά θα το υποστούμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν μπει ο χειμώνας, αφού λόγω της θέρμανσης η κατανάλωση στο ρεύμα δεν θα είναι εξίσου μειωμένη με το καλοκαίρι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή ενεργειακής πολιτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τομεάρχη ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Χάρη Δούκα. Κύριε Δούκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Δούκα, και να ξεκινήσουμε από το τελευταίο ρεπορτάζ με τις έκτακτες προγραμματισμένες διακοπές, αν θα γίνουν αυτές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ολοένα τις φωνές να αυξάνονται που το ισχυρίζονται αυτό, που μας λένε ότι θα προχωρήσουμε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Είδαμε πώς αντιδρούν οι καταστηματάρχες και λογικά να αντιδράσουν. Θα ήθελα τη δική σας άποψη πάνω στο ζήτημα αυτό. Αν θεωρείτε εσείς ότι αυτό το μέτρο θα λύσει το πρόβλημα που έχουμε ή αν θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Είναι ακραίο το σενάριο αυτό, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση με τα μέχρι τώρα δεδομένα ότι θα υπάρξει η ανάγκη να δημιουργηθούν προγραμματισμένες περικοπές φορτίου για να αποτραπεί ένα συνολικό blackout. Η χώρα δεν έχει σε σχέση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη διακοπή στο ρωσικό φυσικό αέριο όλη αυτή την περίοδο. Ο Terkstream, πέρα από έναν κανονικό προγραμματισμένο διάστημα που έμεινε για πολύ λίγες μέρες, δίνει κανονικά φυσικό αέριο. Ο άλλος αγωγός από τους Αζέρους επίσης σε αυξημένη ποσότητα και η Ρεβιθούσα συνεχίζει να έχει καράβια που έρχονται. Μάλιστα έχει φτιαχτεί και ένας νέος σταθμός. Επίσης υπάρχει ο Λιγνίτης που καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα μέχρι στιγμής λειτουργεί ικανοποιητικά, της επαναλειτουργίας των ορυχείων και της δρομολόγησης του Λιγνίτη έξω από τους θησαυλές, όπως λέμε, των λιγνητικών σταθμών, για να είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα. Συνεπώς, καλά κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι υπεύθυνοι φορείς που ακόμα και ακραία τέτοιου τύπου σενάρια τα επεξεργάζονται, αλλά στην πράξη εκτιμώ πως είναι ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πιθανότητες και πως αν αυτό συμβεί, ξαναλέω με τα σημερινά δεδομένα, διότι είμαστε σε φάση πολέμου στην πράξη στη γειτονιά μας, μπορεί τα πράγματα να εκτραχυνθούν, βλέπετε έχουμε κρίξεις σε αγωγούς πια, μπορεί αύριο να σταματήσει ο Terkstream
και να αλλάξει τελείως όλη η συνθήκη. Αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προκύπτει τέτοια ανάγκη. Κύριε Δούκα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, όπως μας λέτε, που δεν προκύπτει τέτοια ανάγκη, που συνεχίζει κανονικά η ροή του φυσικού αερίου στη χώρα μας και ξέρουμε ότι αρκετά είναι τα νοικοκυριά, πολλά είναι τα νοικοκυριά που θερμαίνουν το σπίτι τους, τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους με το φυσικό αέριο. Δεδομένου λοιπόν ότι και με τις λιγνητικές μονάδες προχωράμε στην επαναλειτουργία τους, μήπως όλο αυτό με το δύσκολο χειμώνα που λέμε όλο αυτό το διάστημα δεν είναι και τόσο τραγικό όπως το αναφέρουμε? Και μήπως θα είναι τα πράγματα πάνω κάτω όπως ήταν και πέρσι, γιατί και πέρσι αντιμετωπίσαμε υψηλές τιμές το φετινό χειμώνα? Το θέμα, βεβαίως, έχετε δίκιο ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο στις διατυπώσεις μας, διότι το αφήγημα αυτό του πολύ κρύου χειμώνα και της τρομακτικής δυσκολίας είναι και σποτάκι που έχει φτιάξει ο Πούτιν, που καλεί μετά τον κόσμο να πάει στη Ρωσία, να μην πέσουμε πάνω στην, θέλω να πω, στη ρωσική προπαγάνδα. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι διατυπώσεις μας και βεβαίως να υπάρχει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα από τους υπεύθυνους όταν προχωράνε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Πώς θα βγει ο χειμώνας? Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε αυξημένο κόστος. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο κλειδί. Πώς θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την πολύ μεγάλη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από την τρομακτική αύξηση του κόστους ενέργειας, που βεβαίως όταν δεν συμβαδίζει με το κόστος, με το μισθολογικό, με την αύξηση στους μισθούς, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες συνθήκες πίεσης, και γι' αυτό και πρέπει οι χώρες, οι εθνικές κυβερνήσεις να θωρακίσουν το εσωτερικό τους, διότι η Ευρώπη αργεί, και αυτή είναι μια αλήθεια. Εδώ είναι δηλαδή ένα σημείο προβληματικό, ότι έχει φτάσει αρχές Οκτώβρη και ενώ περιμέναμε να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις ενιαίες, ένας δημοσιονομικός χώρος όπως έγινε με τα εμβόλια για να καλύψει το αυξημένο κόστος, δεν υπάρχει, και μια συνθήκη όπως ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, ώστε να σταματήσει να εκτοξεύεται σε ατμοσφαιρικά επίπεδα, σε διαστημικά επίπεδα, ούτε αυτό συνέβη. Και οπότε είναι χρέος πια των εθνικών κυβερνήσεων, και το κάνουν η μία μετά τις άλλες, να προχωρήσουν οι ίδιες σε ρυθμιστικά μέτρα και σε δημοσιονομικές παρεμβάσεις για να μπορέσουν να καταστήσουν εφικτή την ομαλότερη, θα έλεγα εγώ, διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη αυτή περίοδο, που σίγουρα θα κρύβει εκπλήξεις, αλλά εκτιμώ ότι η χώρα έχει τις δυνατότητες, τις υποδομές και την γεωγραφική θέση και μέσω και της ρεμιθούσας για να είναι η λιγότερο εκτεθειμένη, να είναι η πιο θωρακισμένη από τις υπόλοιπες. Αυτό είναι πολύ θετικό, κύριε Δούκα, και δεδομένου το ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε στραμμένα τα βλέμματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε τι θα συμβεί με την ενιαία πολιτική, η οποία δεν εφαρμόστηκε στα επίπεδα που θα περιμέναμε εμείς. Είδαμε ότι δεν υιοθέτησαν και το μέτρο που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση. Να μιλήσουμε τώρα για τα δικά μας εδώ, τα εσωτερικά. Θεωρείτε ότι η πολιτική η οποία ασκείται με ΙΤΑ το τελευταίο διάστημα σε αυτή την κατάσταση, στο ενεργειακό κομμάτι, είναι αρκετή ή θα έπρεπε να γίνουν και άλλα μέτρα, δεδομένου το ότι και η Ευρώπη μας έχει αφήσει μόνους να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις? Βασίζεται ως επιτοπλίστων η πολιτική με ΙΤΑ στην επιδοματική στρατηγική που στόχο έχει να ανακουφίσει μέσα από τα επιδόματα στις αυξήσεις στο ρεύμα και με τα ΠΑΣ, τα fuel pass στα καύσιμα, όμως νομίζω ότι είναι μια πολιτική η οποία δεν αντιμετωπίζει συστημικά το πρόβλημα και ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες υπερκερδοσκοπίας. Τι θέλω να πω? Πρώτον, δηλαδή, τα τιμολόγια στη χώρα που διαμορφώνονται κάθε μήνα, όπως ξέρετε και εσείς, και μετά βγαίνει ο Υπουργός Ενέργειας και ανακοινώνει τις επιδοτήσεις, είναι υπερβολικά ακριβά. Δεν προκύπτει από πουθενά να έχουμε τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα, ενώ πριν λέγαμε ότι είμαστε πολύ θωρακισμένοι να έχουμε τις ακριβότερες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και μάλιστα το χώρο να φέρνει ΔΕΗ. Άρα πρέπει να ξαναδούνε το μηχανισμό αυτόν, που αντί να ανακτά τα υπερέσοδα στην πηγή, δημιουργεί υπερέσοδα, νομίζω εγώ, στους ηλεκτροπαραγωγούς, καθιστώντας πολύ δύσκολη την επιδότηση. Δεν είναι λογικό να χρειάζονται 2 δις συνολικά ή, εν πάση περιπτώσει, 500 εκατομμύρια κάθε μήνα από τον κρατικό προϋπολογισμό για επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε κοντά στα 6 δισεκατομμύρια μόνο για το ρεύμα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ξαναλέω. Είναι υπερβολικό το ποσό. Και ένα δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να γίνει
mainstream, πώς να το πω, οικονομικά ελκυστικό για όποιον έχει χρήματα να επενδύει σε φωτοβολταϊκά, στη στέγη, σε εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Τα προγράμματα αργούν πολύ να ξεκινήσουν. Έχουν παγώσει κιόλας τα τελευταία προγράμματα, κύριε Δούκα. Έχουν παγώσει, περιμένουμε, είναι σαν τις δίαιτες. Κάθε εβδομάδα μας λένε τη Δευτέρα θα βγει το πρόγραμμα εξοικονομώσεις επιχειρήσεις, τη Δευτέρα θα βγει το πρόγραμμα ηλέκτρα για τους Δήμους, τη Δευτέρα θα βγει το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, και έχουν περάσει 14 μήνες που ο πολίτης βιώνει μόνο τον επιδοματικό χαρακτήρα και την πολύ μεγάλη πίεση. Άρα θα έπρεπε να γίνεται μια κοσμογονία σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και φωτοβολταϊκών, ηλιοθερμικών, ηλιακής δηλαδή επανάστασης, με σημαντική ενίσχυση και κρατική επιδότηση. Αντί να δίνουμε 500 με 600 εκατομμύρια κάθε μήνα να επιδοτούμε εταιρείες και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, θα μπορούσαμε, αν είχαμε ξεκινήσει, αλλά ακόμα και τώρα, να δίνουμε κάποια ποσά που θα διασφαλίσουν τα νοικοκυριά, όχι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά για τα επόμενα 25 χρόνια. Βάζει ένα ηλιοθερμικό, ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα. Το 60% των κατοικιών δεν έχουν ηλιακό θερμοσύμφωνα που είναι ελληνικής προέλευσης. Θα εξοικονομούσες το 10% της ηλεκτρικής σου ενέργειας για τα επόμενα 25 χρόνια. Με απλά βήματα δηλαδή, κύριε Δούκα, λέτε. Αλλά να πάμε λίγο και στον κρατικό προϋπολογισμό και στα 600 εκατομμύρια που αναφερθήκατε. Καθώς το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται ουσιαστικά από τους φόρους της εταιρείας. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς το αμφισβητείτε αυτό, ότι δεν υπάρχουν δηλαδή αυτά τα έσοδα από τις εταιρείες. Ξέρετε, δεν είναι θέμα αν αμφισβητώ ή δεν αμφισβητώ. Λέω τα νούμερα. Και τα νούμερα έχουν ως εξής. Από τα 1,9 δισεκατομμύρια που δόθηκαν το Σεπτέμβριο, πάνω από το 1 δισεκατομμύριο, το Σεπτέμβριο που ήταν πολύ δύσκολο ο προηγούμενος μήνας, πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ήταν κρατικός προϋπολογισμός. Ταυτόχρονα, τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου ήταν τα πιο ακριβά στην Ευρώπη. Ήταν μάλιστα μια μισή φορά πάνω από τα τιμολόγια μαζί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι λογικό σε αυτές τις συνθήκες να λες ότι σταματάω τη ρήτρα αναπροσαρμογής για ένα χρόνο για να μειωθούν τα τιμολόγια και τα τιμολόγια να αυξάνονται μια μισή φορά επάνω και να χρειάζονται διπλάσια ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό? Εγώ νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση στα αλήθεια να ξαναδεί πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, διότι θα βρεθούμε μέσα στο χειμώνα με άδεια ταμεία και το κόστος να είναι υπερβολικό. Μάλιστα, κύριε Δούκα, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με το πράσινο φως των Βρυξελών ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης που θα επιτρέψει να λάβουν όλες οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις έξτρα επιδοτήσεις για το πρώτο 9μηνο του έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, ανέφερε μεταξύ άλλων: ο αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ελληνική. Οικονομία. Το πρόγραμμα των 800 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να στηρίξει τους πληττόμενους τομείς και τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, διασφαλίζοντας ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και τον λαό της. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν εγκαίρως, συντονισμένα και αποτελεσματικά, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Η Ελλάδα επίσης στην Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης ένα πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη μικρών μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις απότομες αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο μέτρο θα μπορούν να υπαχθούν μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πλήττονται από την κρίση, οι οποίοι είτε έχουν συνάψει σύμβαση για μεταβλητό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή ενέργειας δεν υπερβαίνει τα 35 κιλοβατόρες, είτε λειτουργούν ως αρτοπία ανεξάρτητα από το
όριο παροχής ή έχουν αγροτικό τιμολόγιο ανεξάρτητα από το όριο παροχής. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα δικαιούνται να λαμβάνουν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μηνιαίο ποσό επιδότησης ανά εταιρεία θα καθορίζεται ανάλογα με την τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρατικές ενισχύσεις. Τώρα, μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην κοινότητα των Πεύκων αναφορικά με την προσβασιμότητα των μαθητών στο δεύτερο γυμνάσιο της περιοχής. Χαρακτηριστικά, οι γονείς καταγγέλουν πως δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο. Και πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Αναστατωμένοι και σε απόγνωση είναι οι γονείς των μαθητών του Δευτέρου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Σικαιών στη Θεσσαλονίκη με την μη ασφαλή μετακίνησή τους από και προς το σχολείο. Το συγκεκριμένο σχολείο άνοιξε φέτος. Για πρώτη φορά λειτουργήσε φέτος στις 12 Σεπτέμβρη. Η Ένωση Γονέων Πεύκων από τις 10 Σεπτέμβρη έχει αιτηθεί προς όλες τις αρμόδιες αρχές να μας δώσουν μία απάντηση πώς θα γίνεται η ασφαλής πρόσβαση των μαθητών σε αυτό το σχολείο που άνοιξε για πρώτη φορά. Μέχρι στιγμής, 29 Σεπτεμβρίου, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται εδώ σε μια καινούρια περιοχή των Πεύκων. Δεν υπάρχει άλλο σχολείο από ό,τι βλέπετε δίπλα. Δεν υπάρχει ούτε μια πινακίδα που να υποδεικνύει ότι υπάρχει σχολείο σε αυτή την περιοχή. Αυτός ο δρόμος που βρίσκεται μπροστά ακριβώς από το σχολείο, η οδός Κωνσταντινούπολεως, όπως και η οδός Παπανικολάου, είναι η πιο κεντρική δρόμη των Πεύκων. Κάθε πρωί στις 8 η ώρα που έρχονται όλοι οι μαθητές στο σχολείο, οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι. Αναγκάζονται τα παιδιά να περνάνε μέσα από τα αυτοκίνητα, να διασχίζουν αυτούς τους δρόμους χωρίς κανένα φωτεινό σηματοδότη, χωρίς καμία διάβαση, με κίνδυνο της ζωής τους για να φτάσουν στο σχολείο. Το ίδιο συμβαίνει και το μεσημέρι. Με το πέρας της διαδικασίας της κατασκευής, της ολοκλήρωσης και της παράδοσης του σχολείου, ο Δήμος φρόντισε να διασφαλίσει αρχικά την περιμετρικά του σχολείου, την ασφάλεια των μαθητών. Είχε προβλέψει όλο αυτό το διάστημα να προχωρήσει κάποια πράγματα και για την διασφάλιση το τα παιδιά να πηγαίνουν με ασφάλεια στο συγκεκριμένο σχολείο. Επειδή περιμετρικά του σχολείου, το σχολείο διαπερνάται από δύο κεντρικούς δρόμους, την οδό Κωνσταντινούπολεως και την οδό Παπανικολάου, έχουμε φροντίσει και ήδη είναι το συνεργείο εκεί και μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας έχει ολοκληρωθεί μια παρέμβαση παράκαμψης του κεντρικού του κόμβου της στροφής Φιλήρου που θα οδηγεί τα παιδιά με ασφάλεια στην οδό Κωνσταντινούπολεως. Παράλληλα έχουν παραγγελθεί προστατευτικά κάγκελα για να τοποθετηθούν στην οδό Κωνσταντινούπολεως, στα οποία θα οδηγούν τα παιδιά με ασφάλεια από την οδό Κωνσταντινούπολεως στην οδό Ορφέως και από εκεί στην οδό Τσιμισκή που είναι και οι δύο πεζόδρομοι για να μπορούν με ασφάλεια να μπαίνουν. Έχει γίνει ήδη με εντολή δική μου στην έγγραφο προς την περιφέρεια να μας εγκρίνουν κυκλοφοριακή μελέτη για να γίνει στο σημείο της Ορφέως με την Τσιμισκή να μας εγκριθεί διάβαση. Παράλληλα θα τοποθετηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα για την ασφάλεια, για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων που διέρχονται την Κωνσταντινούπολεως μάτια γάτας, τα οποία σε αναβαθμίδες ανά τέσσερα, τα οποία θα μειώνουν την ταχύτητα των οδηγών. Παράλληλα, δύο φωτεινές επιγραφές που θα δίνουν το όριο της ταχύτητας, καθώς και πινακίδες φωτεινές, τα οποία θα αναφέρουν ότι διαβαίνεται χώρο που περνάνε μαθητές σχολείου. Από την πλευρά του, ο Δήμος και συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου, κ. Γκατσές, ενημέρωσε πως προτεραιότητα δώσανε στην ασφάλεια του σχολείου περιμετρικά και πως όλα τα υπόλοιπα έργα, προκειμένου η μετακίνηση των μαθητών να γίνεται με ασφάλεια, είναι δρομολογημένα. Κρυφές κάμερες σε όλα τα δωμάτια είχε εγκαταστήσει ο ιδιοκτήτης καταλύματος στη Χαλκιδική, μέσω των οποίων παρακολουθούσε ιδιωτικές στιγμές ζευγαριών. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε μετά από καταγγελία ενός νεαρού ζευγαριού. Ο άντρας σημείωσε στην κατάθεσή του πως κατέγραφε τις προσωπικές στιγμές των ενοικιαστών για προσωπική του χρήση.
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την υπόθεση με την κρυφή κάμερα σε δωμάτιο νοικιαζόμενων δωματίων στην περιοχή της Αφύτου, στη Χαλκιδική, που αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ενός νεαρού ζευγαριού στην αστυνομία. Η 25χρονη που έκανε την καταγγελία ήταν εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης, που επίσης κατήχε ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου καταλύματος. Ο ιδιοκτήτης φέρεται πως προσφέρθηκε να παραχωρήσει το δωμάτιο στην νεαρή, προκειμένου να διαμείνει εκεί μαζί με τον σύντροφό της για να εξοικονομήσουν χρήματα. Έτσι και έγινε, καθώς η νεαρή δέχτηκε την πρόταση. Λίγο αργότερα το ζευγάρι πηγαίνει στο δωμάτιο και την ώρα που ο 28χρονος πάει να φορτίσει το κινητό του, συγκλονίζεται από αυτό που βλέπει. Ο ίδιος διαπίστωσε ότι απέναντι από την πρίζα υπήρχε μία συσκευή που, όπως προέκυψε, ήταν καταγραφικό μηχάνημα εικόνας και ήχου. Μόλις επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγγείλαν το περιστατικό στο τμήμα ασφαλείας Παύλου Μελά, το οποίο και χειρίζεται ακόμα την υπόθεση. 10 ακόμα ζευγάρια φαίνεται πως έχουν πέσει θύματα τέτοιων καταγραφών στο ίδιο κατάλημα. Από μέρα σε μέρα αναμένεται η ανάλυση του υλικού από την ελληνική αστυνομία για να εξακριβωθεί εάν όντως απεικονίζει και άλλα ζευγάρια που είχαν καταλύσει εκεί τις προηγούμενες μέρες από την καταγγελία. Ο ιδιοκτήτης δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφορο. Όταν κλήθηκε τις προηγούμενες μέρες να δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως είχε εγκαταστήσει το καταγραφικό κάμερα για να ελέγξει το χώρο ώστε να μην κλαπεί κάτι. 10 υποθέσεις κλοπών ταμάτων πιστών συνολικής αξίας 10.000 ευρώ από την Εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Νέα Μηχανιώνα το 2012 εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στην εξιχνίαση μιας απίστευτης ιεροσιλίας που σημειώθηκε το 2012 στην Παναγία Φανερωμένη της Νέας Μηχανιώνας, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία γνωστή ακριβή ημερομηνία, άγνωστοι αφαίρεσαν τάματα πιστών από τον ιερό ναό συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικοί των τμήματων ασφαλείας Χαριλάου Ανάληψης εξιχνίασαν 10 περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα που διαπράχθηκαν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν κλοπές από καταστήματα, από ιερό ναό, στο δρόμο και κλοπές μοτοσυκλέτας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 11 συνολικά ατόμων εμπλεκομένων στις προαναφερόμενες υποθέσεις, κάποιοι εκ των οποίων λειτουργούσαν κατά μονάδες και κάποιοι με συνεργούς. Οι υπηρεσίες των υφιστάμενων διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης θα συνεχίσουν με αμείωτο ενδιαφέρον τις έρευνες προκειμένου να εξιχνιάσουν καταγγελόμενες υποθέσεις. Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης είχαν στήσει σε ακατοίκητη μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης δύο 36χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση. Στην ίδια μονοκατοικία εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάναβης, ενώ οι συλληφθέντες φαίνεται πως διακινούσαν τις ναρκωτικές ουσίες χρησιμοποιώντας ταξί. Ύστερα από επισταμένη έρευνα του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν περισσότερα από 10 κιλά κατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης και 21,5 κιλά υπολείμματα υδροπονικής κάναβης. Συγκεκριμένα, συνέλαβαν δύο 36χρονους ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν οι ανωτέρως σε μη κατοικήσιμη μονοκατοικία στην περιοχή της Καρδίας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και σχέθηκαν 9 κιλά και 658 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 393 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, υπολείμματα υδροπονικής κάναβης βάρους 21 κιλών και 500 γραμμαρίων, εξοπλισμός για την καλλιέργεια κάναβης, μικροποσότητα ηρωίνης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές, ένα μαχαίρι, 2 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους, χρηματικό ποσό 480 ευρώ προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών και ένα αυτοκίνητο στο οποίο δούλευε ως οδηγός και χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση των εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, στην οικία ενός εκ των συλληφθέντων στην ίδια περιοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 4 φυσίγκια, 28 φυσίγκια και μια συσκευασία κάναβης βάρους 18 γραμμαρίων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ολοκληρώθηκε προημερών ο έλεγχος της σύμβασης για το flyover στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη από το ελεγκτικό συνέδριο και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή. Τώρα το έργο παίρνει το δρόμο για τη Βουλή και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα Οκτωβρίου. Το δρόμο για τη Βουλή θα πάρει τις επόμενες μέρες η σύμβαση για το εμβληματικό έργο του flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της σύμβασης από το ελεγκτικό συνέδριο και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή. Το επόμενο βήμα είναι να παρουσιαστεί η σύμβαση στη Βουλή όπως γίνεται με όλα τα μεγάλα έργα. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Οκτωβρίου. Το επόμενο
βήμα έπειτα είναι η υπογραφή της σύμβασης. Το έργο έχει αναλάβει το σχήμα AVAX Μυτιλινέως μέσω του διαγωνισμού που ξεκίνησε στα τέλη του 2020 και περίπου 2 χρόνια μετά ολοκληρώνεται. Τα έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν έπειτα από 2-3 μήνες, καθώς θα χρειαστεί να γίνει αρχικά η κατάληψη του χώρου, να δημιουργηθούν τα εργοτάξια και να ξεκινήσει η πρόσληψη προσωπικού που θα χρειαστεί για την κατασκευή του έργου. Βέβαια, συγκοινωνιολόγοι εκτιμούν πως η διαδικασία υλοποίησης του έργου θα ταλαιπωρήσει τους πολίτες αφού θα κλείσει μέρος του περιφερειακού. Θα χρειαστούν 4 χρόνια για την κατασκευή του και υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2026 θα μπορεί να ολοκληρωθεί, εάν δεν υπάρξουν αλεμπόδια κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Συνολικά, η διαδικασία της σύμβασης μαζί με την κατασκευαστική περίοδο είναι 30 χρόνια. Στο διάστημα των υπόλοιπων 26 ετών, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία του νέου αυτού δρόμου. Το δημόσιο θα εξοφλεί με πληρωμές διαθεσιμότητας. Εγκαινιάζεται αύριο η νέα κοινωνική δομή, η κουζίνα της καρδιάς μας, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ουράνιο Τόξο, οδός 1ης Μάη στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης, όπου και στεγάζεται η δομή. Η κοινωνική δομή, η κουζίνα της καρδιάς μας, θα εγκαινιάσουν ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουτζίδης και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων Χαρά Μανατίδου την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 στο χώρο του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ουράνιο Τόξο στην Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης, όπου και στεγάζεται η δομή. Από τον Ιούλιο του 2022, ο Δήμος Παύλου Μελά και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής δημιούργησαν τη νέα δομή, η κουζίνα της καρδιάς μας, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της με την παρασκευή μερίδων γεύματος καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και τη διανομή του σε συμπολίτες μας που διαμένουν στα όρια του Δήμου. Η δομή στοχεύει στην ενδυνάμωση και στην προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης συμπολιτών μας που είναι άποροι και βιώνουν τις επιπτώσεις της ραγδαίας αύξησης φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς η διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής σε όλα τα επίπεδα είναι υποχρέωση όλων μας. Το μενού συναποφασίζεται από το μάγειρα της δομής και τα στελέχη του τμήματος πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, με βασική μέρημνα την ποικιλία και την διατροφική υποστήριξη των ωφελούμενων. Είναι μια πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή και με τη δομή αυτή συμβάλλει δυναμικά στη διασφάλιση της καθημερινής τροφής για τους αδύναμους συμπολίτες μας. Σήμερα 4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ζώων, και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης προχώρησε σε μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της φιλοξενίας ζώων συντροφιάς. Οκτωβρίου είναι μια ημέρα πολύ ξεχωριστή, καθώς είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, στο Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τη Δημαρχία Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού, συνδιοργάνωσαν μια δράση ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της φιλοξενίας ζώων συντροφιάς. Σήμερα ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, γιορτάζει ακριβώς αυτό. Τους ετράπους φίλους μας. Έχουμε στήσει εδώ πέρα ενημερωτικό κιόσκι, μοιράζουμε ενημερωτικά φυλάδια, ενημερώνουμε τον κόσμο σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προκύπτουν από τον 48-30, τον καινούργιο νόμο για τα ζώα συντροφιάς, και ταυτόχρονα μοιράζουμε μικρά δωράκια για τους τετράποδους φίλους μας. Δίνουμε μεγάλη βάση σαν Δήμος στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, γι' αυτό το λόγο έχουμε και πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Σήμερα πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ενεργοποιηθεί. Από τις 10.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι στην πλατεία Επταλόφου, κτηνίατροι και εκπρόσωποι του Δήμου πραγματοποίησαν με σειρά προτεραιότητας και κατόπιν εγγραφή σε λίστα δωρεάν τοποθετήσεις μικροτσίπ σε μικρό συμβολικό αριθμό ζώων που πρόκειται να υιοθετηθούν όπως προβλέπεται. Η σημερινή δράση διοργανώνεται από το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο απέναντι στα ζώα, γενικά τα ζώα και τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα. Προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο ότι τα ζώα έχουν και αυτά ζωή, ότι πρέπει να τα αγαπάμε και να τα φροντίζουμε, να χαίρουν άκρα υγείας, ότι πρέπει να τα περνάμε το τσιπάκι έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδέσποτα ζώα, να μπορούμε να βρούμε το ζώο μας άμα το χάσουμε. Δεν είναι κάτι που θα πονέσει το ζώο, ούτε κάτι που θα ενοχλήσει τον ιδιοκτήτη. Η 4η Οκτωβρίου είναι αναγνωρισμένη ως η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1931 σε ένα συνέδριο οικολόγων στη Φλωρεντία με σκοπό να ευαισθητοποιήσει του κόσμου για τα ζώα που κινδυνεύουν υπό εξαφάνιση, και πλέον αποτελεί μια ημέρα υπενθύμησης ότι τα ζώα έχουν δικαιώματα που όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού.
Στα ανατολικά υπηρετικά, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Ποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη, περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στην Αττική, περιμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε γενικά εύθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας verginanews.gr. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.